Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε αν αυτή η αστάθεια σιγά σιγά μας αφήνει. Στα Χανιά ήδη τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει και εδώ στην Ανατολική Κρήτη υπήρξαν δυνατές νεροποντές. Πράγματι, όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται απρόβλεπτο θα λέγαμε και με μια ένταση η οποία εξίσου δεν ήταν αναμενόμενη, τουλάχιστον στα προγνωστικά δεδομένα τα οποία είχαμε από χθες, γιατί σήμερα τα τελευταία στοιχεία, αργά το πρωί δυστυχώς, έδειξαν την εικόνα, αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ αργά. Γιατί ήταν αργά, κύριε Λέκα? Δηλαδή, μισό λεπτό, έχουμε 1.074 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος, που περπατούν, κάνουν πεζοπορία μέσα στον Εθνικό Δρυμό. Πόσο δύσκολο είναι, βλέποντας αργά, νωρίς το πρωί, ότι υπάρχει μια καιρική αστάθεια που ενδεχομένως να επηρεάσει το φαράγγι της Σαμαριάς, να εκενωθεί ο χώρος? Κοιτάξτε, όταν λέμε πρωί, εννοούμε ότι τα στοιχεία τα οποία ανανεώθηκαν και μπορούσαν να δώσουν αυτή την εικόνα ήταν μετά τις 10 με 11 η ώρα. Μετά τις 10. Άρα ο κόσμος ήταν ήδη μέσα. Ήταν ήδη μέσα. Αυτό θέλω να σας πω, ότι το φαράγγι είχε ήδη ανοίξει. Και άλλωστε, επιτρέψτε μου να σας πω, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία επιτελεί όλο το επιχειρησιακό έργο της χώρας, δεν γνωρίζει τις κατατόπους ιδιαιτερότητες προκειμένου να στέλνει ειδικά δελτία ή οι προγνώστες να μπορούν να ασχολούνται με τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα και να στέλνουν αυτά τα δελτία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή είπατε ότι περίπου στις 10 η ώρα το πρωί, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπατητές που μετά τις 10 θα ξεκινήσουν να περπατούν μέσα στο χώρο του φαραγγιού. Κάποιοι που δεν επιθυμούν να το διασχίσουν ολόκληρο, αλλά να φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Πόσο δύσκολο θα ήταν να δοθεί εντολή σε αυτούς που είναι ήδη κοντά στις δύο εισόδους-εξόδους να αποχωρήσουν βλέποντας αυτή την αστάθεια? Γιατί μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα για να ξεκινήσουν οι δυνατές νεροποντές εκεί. Κοιτάξτε, αυτό προφανώς είναι θέμα πρόληψης από πλευράς του ΦΠΚΑ. Τα στοιχεία τα οποία μπορεί να δίνονται και είναι ελεύθερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προφανώς μπορούν να διαβαστούν και να επεξεργαστούν από τον καθένα. Σίγουρα. Χρειάζεται μία γνώση για να μπορείς να καταλάβεις σε κάποιες περιπτώσεις τι θα συμβεί. Εδώ δυστυχώς στον τομέα της πρόληψης δεν έχουμε κάνει τόσο μεγάλη επένδυση και αυτό είναι, το έχω πει και κατά το παρελθόν, έχω πει ότι δυστυχώς επειδή είμαστε σε αυτό το τομέα υστερούμε, τέτοιου είδους προβλήματα θα τα αντιμετωπίζουμε. Να σας πω τώρα στην εξέλιξη αυτής της κακοκαιρίας, η οποία δεν θα μπορούσε εύκολα να δώσει σημάδια, τουλάχιστον να θέσει μια ετοιμότητα κάποιο φορέα ο οποίος θα μπορούσε να τα παρακολουθήσει. Εν πρώτης να σας πω ότι υπήρχε μια διαταραχή αρκετά έντονη. Και για να μην ξεχαστώ μέχρι το τέλος, παρόμοια διαταραχή θα έχουμε και την Παρασκευή, η οποία απλά και πάλι, όπως δείχνανε τα προηγούμενα προγνωστικά, μας αγγίζει. Άρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι δυνατές νεροποντές την Παρασκευή και σε ποιες περιοχές της Κρήτης, κύριε Λέκα? Όχι, όχι. Δεν το λέω προς το παρόν. Λέω ότι η διαταραχή αυτή, παρόμοια διαταραχή, όπως ήταν αυτή που πέρασε και πήγε προς τον ελλαδικό χώρο, θα έχουμε σαν επανάληψη την Παρασκευή. Προσέξτε τώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο εξαιτίας αυτής της διαταραχής. Αυτή η διαταραχή φαινόταν από τα προγνωστικά μέχρι και χθες αργά το βράδυ ότι εμάς θα μας επηρεάσει με μια απλή συννεφιά και ενδεχομένως κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, ήπιες όμως, χωρίς τις οποιασδήποτε εντάσεις. Τη νύχτα προκλήθηκε βροχή και μάλιστα σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά και μες στο Φαράγγι. Έβρεξε και στο Ξυλόσκαλο, έβρεξε. Όχι ιδιαίτερα σημαντική βροχόπτωση, αλλά έκανε την πρώτη ένδειξη. Ο καιρός εκδηλώνεται στην πορεία και μετά αρχίζει και εκδηλώνεται σε τρία κύματα. Το πρώτο κύμα ήταν 11 με 12, όπου έχουμε την πρώτη ανάπτυξη, δηλαδή δεν είχαμε καταιγίδα ενδεχομένως, όπου βγάζει την πρώτη μπόρα. Και έρχονται μετά οι δύο επόμενες, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ έντονες, η μία είναι στις 1 με 2 και η άλλη 3 με 3,5, οι οποίες δίνουν πολύ υψηλά βροχομετρικά σε λίγο χρόνο, εκεί δηλαδή έχουμε τη ραγδαιότητα η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο μες στο Φαράγγι, είναι και στο Ξυλόσκαλο, δηλαδή είναι και στην είσοδο του Φαραγγιού, όπου εκεί έχουμε το ανάντι που λέμε, όπου συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα νερού και καθώς μπαίνει μέσα στο Φαράγγι και κατεβαίνει, προστίθεται και το νερό το οποίο πέφτει από, σε χαμηλότερες ζώνες και καταλαβαίνετε ότι όταν θα φτάσουμε στο Κατάντι έχουμε τα πλημμυρικού χαρακτήρα φαινόμενα. Μάλιστα. Τα οποία γίνονται και στα επικίνδυνα. Άρα, αυτή ήταν
Νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα ξεκάθαρος και πολύ ρεαλιστικός, κύριε Λέκα. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να το αναλύσουμε παραπάνω. Πάντοτε είστε to the point. Θέλω να μου πείτε έτσι πολύ γρήγορα πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Αύριο λοιπόν περιμένουμε γενικά ότι θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο καλοκαιρία, αν και δείχνει ότι ίσως σε τοπικό επίπεδο κάποια συννεφιά και κάποια ασθενή παροδική δεν θα έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ευελπιστούμε ότι όντως πέρασε το σύστημα και αποκαθιστά πλέον μια ισορροπία και καλές καιρικές συνθήκες. Την Παρασκευή τώρα, αυτό που σας είπα και πριν, μια νέα διαταραχή η οποία διέρχεται από την νοτιοδυτική Μεσόγειο θα ανέβει προς το Ιόνιο και θα βγει πάλι έκτακτο δελτίο και για την υπόλοιπη υπηρετική χώρα. Εμάς εδώ τα προγνωστικά στοιχεία μας έχουν ότι αυτό το σύστημα δεν θα μας επηρεάσει και πάλι. Ό,τι δηλαδή δείχνανε και χθες. Εάν όντως, γιατί ξέρετε αυτά τα συστήματα δεν το κάνουν πάντα, ας το κάνουν. Υπάρχει όμως τώρα η ανησυχία, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τώρα θα είμαστε ανήσυχοι την Παρασκευή, μήπως και ενώ δεν το δείχνουν τα προγνωστικά, εμείς το δούμε να εκδηλώνεται ξανά ως μια νέα κακοκαιρία η οποία θα μας επηρεάσει. Προγνωστικά, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται. Μάλιστα. Αν η Παρασκευή μας επιφυλάσσει ενδεχόμενα ή ένα καιρό με απλή συννεφιά, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα προγνωστικά, ή προσοχή, μην δούμε μια αλλαγή, την οποία δυστυχώς και πάλι θα την αποκαλύψουμε ενδεχόμενα τελευταία στιγμή. Και το Σάββατο μπαίνουν λίγο πιο ενισχυμένοι βοριάδες, πιο ψυχρή αέρια μάζα, η οποία ενδεχομένως θα προκαλέσει κάποια φαινόμενα βροχής, κυρίως σε βόρειες περιοχές του νησιού, λιγότερες και πιο τοπικές στα νότια, και να έχουν ένα χαρακτήρα όχι ιδιαίτερα μεγάλης έντασης. Και να κρατήσει κυρίως το μεσημέρι και μέχρι νωρίς το απόγευμα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.